Ορμητικοί χήμαροι σαρώνουν τις ακτές της Ισπανίας. Μετά την καταιγίδα Έλσα, η άφιξη της καταιγίδας Φαμπιέν έφερε νέο κύμα ισχυρών ανέμων και έντονων βροχοπτώσεων στη Δυτική Ευρώπη. Τα κύματα από τις σφοδρές καταιγίδες προκάλεσαν αφρούς που μεταφέρθηκαν με την ένταση των ανέμων και στη στεριά. Αλλά και στη Γαλλικία τα ισχυρά κύματα χτυπούσαν με μανία την ακτή, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ποσότητα αφρού. Οι πυροσβέστες προσπαθούν να περάσουν τα κύματα αφρού προκειμένου να απεγκλωβίσουν αυτοκίνητα πολιτών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της Ισπανίας είπε ότι το τελευταίο μέτωπο έφερε ανέμους που έπνεαν με 140 χιλιόμετρα την ώρα και κύματα τα οποία έφτασαν ακόμα και τα 9 μέτρα ύψος στις βορειοδυτικές ακτές του Ατλαντικού. Η πόλη Μοντεμόρ στην Πορτογαλία έχει μετατραπεί σε ένα τελείωτο ποτάμι. Κάτοικοι παρακολουθούν έκπληκτοι τις καλλιέργειες που έχουν καλυφθεί με νερό, ενώ οι πυροσβέστες μπορούν να μετακινηθούν μόνο με jet ski. Η Αρχή Πολιτικής Προστασίας της Πορτογαλίας δήλωσε ότι οι σφοδρές βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι κατέσσευσαν δέντρα και προκάλεσαν υλικές ζημιές σε υποδομές. Η σφοδρή καταιγίδα Φαμπιέν σαρώνει και τις ακτές της Γαλλίας. Αυτό από τις μάρτυρες σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τα ισχυρά κύματα να κατακλείζουν την προκυμαία της πόλης Αρασόν με το νερό να πλημμυρίζει τους γύρω δρόμους. Ο τραγικός απολογισμός των ισχυρών καταιγίδων μέχρι στιγμής είναι 8 νεκροί και ένας αγνοούμενος.